για το μέλλον. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Κουράκης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Φαντάζομαι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Μου δίνουν την εντύπωση ότι ζητάνε από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση επιχειρήματα για να πείσουν τον εαυτό τους. Λυπάμαι που θα χρησιμοποιήσω πολύ σκληρούς όρους, αλλά η κατάσταση είναι σκληρή και βάρβαρη και δεν μπορεί να διατυπωθεί με άλλο τρόπο. Κατά την εκτίμησή μου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον. Δεν υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον όταν αναγνωρίζουν στις τοποθετήσεις τους ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ξεθεμελιώνει πλήρως το κοινωνικό κράτος, τις εργασιακές σχέσεις και βυθίζει τη χώρα σε μια βαρβαρότητα πρωτοφανούς βαθμού. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπερασπίζονται το προσωπικό τους συμφέρον και το κομματικό συμφέρον. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αν πάμε σε εκλογές, από τους 154 βουλευτές είναι ζήτημα αν θα εκλεγούν 60 και αν υπολογίσουμε και τους νεοδιορισμένους, θα εκλεγείτε, κύριοι συνάδελφοι, λιγότεροι από 30 που είστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Υπήρξαν βουλευτές. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τον αγωνιστή. Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όπως είναι η Σοφία Σακοράφα, Βαγγέλης Οπαχρίστος και άλλοι, οι οποίοι διαχώρισαν απολύτως τη θέση τους. Καταλαβαίνετε ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν μπορούμε να λέμε στους ανθρώπους «Σας σκοτώνουμε, σας εξαθλιώνουμε για να σας σώσουμε». Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε παιδιά να λιποθυμάνε στα σχολιά γιατί δεν έχουν πάρει πρωινό. Παιδιά που γυρνάνε στα σπίτια τους και βλέπουν τους γονείς τους σε απόγνωση. Αυτό το πράγμα σε συνέχεια μέσα σε σωρό αλλαγές του επίπεδου πρώτα μαθητής που έχει καταδικάσει τη χώρα στο επίπεδο που γνωρίζουμε με τα βιβλία και πολλά άλλα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πατριωτικό καθήκον. Κατανοώ απολύτως τον εκνευρισμό σας. Τον κατανοώ απολύτως. Υπάρχει μια λύση. Καταψηφίστε ή παραιτηθείτε. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτή την κατάσταση όταν απέναντι έχετε όλο αυτόν τον κόσμο και όταν οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν κάτω από 15%. Δεν έχετε καμία νομιμοποίηση. Όταν ψηφίζετε ο πρωτοδιοριζόμενος δάσκαλος να παίρνει 560 ευρώ, να σκεφτείτε ποιος σέβεται ποιον. Να σκεφτείτε όταν κάνετε τις περικοπές στα νοσοκομεία, κόβετε τις προσλήψεις των γιατρών και του άλλου νοσηλευτικού προσωπικού, όταν απολύεται 5.000 γιατρούς του ΙΚΑ και πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τότε θα καταλάβετε αν αυτά που λέω είναι ελαφρώς ήπια, κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, κύριε Μανατίδου, σας παρακαλώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου αντιτάξετε με στοιχεία αυτά που λέω και θα ήθελα να το χαρώ πραγματικά. Όταν στον τομέα του πολιτισμού ξεκαθαρίζετε πλήρως τους αρχαιολόγους με πολύ μεγάλη υπηρεσία και χρόνια και προσφορά για να μπορέσετε να περάσετε με fast track και με συνοπτικές διαδικασίες τις εκποιήσεις και αξιοποίησεις εισαγωγικά της δημόσιας περιουσίας, καταλαβαίνετε ότι διαπράτεται ένα πολύ μεγάλο έγκλημα με την κυριολεξία του όρου. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα έξω στο Σύνταγμα και έξω από τη Βουλή, πέρα από τα επεισόδια που γίνανε, που πραγματικά είναι θλιβερά, θα έλεγα ότι χτίστηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ενότητα. Όλες οι δυνάμεις των εργαζομένων από οποιοδήποτε πολιτικό φάσμα που αντιτίθεται σε αυτή την πολιτική, είναι εκεί ενωμένοι και αντιτίθεται. Εμείς περιμένουμε όλη αυτή η συνάντηση των ανθρώπων που
συναντιόνται και αντιτίθεται σε αυτόν τον νόμο, να συναντηθούν στο να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος δρόμος προς τα μπροστά. Θεωρούμε ότι αυτές οι συγκεντρώσεις, αυτές οι πορείες, αυτές οι καταλήψεις που έγιναν και θα γίνουν, δεν θα περιοριστούν στις δύο αυτές μέρες. Θα υπάρξουν πολλές μετασεισμικές δονήσεις. Το χαρακτηριστικό αυτών των δονήσεων θα είναι αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης των εργαζομένων. Έτσι ώστε θα δούμε πάρα πολύ σύντομα να υψώνονται, γίνονται περισσότερες γροθιές. Θα είναι αποτέλεσμα αυτών των μετασεισμικών δονήσεων που εξαιτίας των συγκεντρώσεων που γίνονται σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας. Όπως τα νησιά του Αρχιπελάγου ξεπηδήσανε μέσα από τεκτονικές σεισμικές δονήσεις, έτσι και μέσα από αυτούς τους αγώνες ξεπηδάει ένα νέο υποκείμενο το οποίο θα βάλει τέρμα στην πολιτική σας και θα ανοίξει τον δρόμο στα μπροστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Αναστάσιο Κουράκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Έχει ζητήσει το λόγο σε αυτό το σημείο ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κύριος Ρόβλης. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.